Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Star έδωσε η Άννα Βύση, η οποία παρουσιάζει τους συνεργάτες της, με τους οποίους από την Παρασκευή θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Η Άννα Βύση, πιο ήρεμη και πιο κατασταλαγμένη, βγάζει αλήθειες και θέματα. Έρωτας, οικογένεια. Εσύ θες να ξανακάνεις οικογένεια? Έχω πολύ μεγάλη οικογένεια και προτιμώ να είμαι καλά με αυτή την οικογένεια παρά να έχω, ξέρεις, ανησυχία ή άγχος να φτιάξω μια νέα οικογένεια. Φαντάζομαι το οικογένεια, εσύ το λες τώρα ευγενικά, για να μην μου πεις, ας πούμε, να έχεις μια σχέση. Σχέση έχεις, αδερφή. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν σε αφορά αυτό, αν έχω ή δεν έχω σχέση. Να με αφορά, μπορεί να είμαι κληφορετευμένος μας. Εγώ σου το κόβω. Θα το πω όταν εγώ το αισθάνομαι, και αν χρειάζεται να πει κανείς κάτι. Αφήνεις όμως υπονοούμενο εδώ τώρα. Εντάξει. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Λέει και ένα τραγούδι, μην ψάξεις την αγάπη, η αγάπη όλους τους βρίσκει. Όχι, δεν έχω λοιπόν μια αγάπη στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Αν θα ήθελα, ναι, θα ήθελα. Πάντα θέλει κανείς τον έρωτα στη ζωή του. Προς το παρόν τον έχω φέρει με το love. Το πρόγραμμα θα είναι πολύ αγαπησιάρικο. Το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα γιατί έχουμε πάρα πολύ αγάπη να δώσουμε. Χρειάζεται αγάπη και ο κόσμος και εμείς να πάρουμε πίσω. Και αυτό είναι μια ανακύκλωση αγάπης, πιστεύω, που είναι ίσως και η μόνη λύση. Νίκος Ζωηδάκης. Ρίξτε μας μια καλή ματινάδα. Τι ματινάδα να σου πω, φίλε μου Νικολάκη. Που ήρθε στη Βύση για να βρεις και βρες το Ζωηδάκη. Νέοι στην Αθηναϊκή νύχτα. Τα κολυτάρια του Αντώνη Κανάκη. Η My Excuse, μην τους βλέπετε έτσι ήρεμο στη συνέντευξη, ξεσηκώνουν κόσμο. Υποσχόμαστε ότι θα περάσουν καλά και θα τα σπάσουμε κάθε φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει πάρτι εδώ μέσα με την Άννα μαζί και με την Ντέμι και με το Ζωηδάκι. Χαρούμενη είναι η Ντέμι που η Άννα Βύση την επέλεξε και το εκφράζει με απλότητα. Η συμπάθεια της νεολαίας που φουντώνει. Η Ντέμι βγάζει νέο τραγούδι που έγραψε η αδερφή της. Και μαντεύστε, είναι ερωτευμένη. Είναι τεράστια τιμή που έχω αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ τη σκηνή μαζί της. Ξέρω έναν αγαπημένο άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Ξέρεις, ε, ναι, αδερφή μου. είναι... που έγραψε και τους στίχους αυτού του τραγούδι. Που η οικογενειακή επιχείρηση θα το κάνετε. Κοίτα, η αδερφή μου γράφει στίχους και γενικά... ίσως δεν είναι τόσο στο στυλ μου, αλλά τώρα που έχω ξεκινήσει κι εγώ, καθόμαστε μαζί και συνεργαζόμαστε λίγο και βγάζουμε ωραία πραγματάκια. Θέλω να ξέρουμε όμως αν είσαι ερωτευμένη ή όχι. Αν αυτό το κορίτσι. Όποιος θέλει να έρθει να με ρωτήσει. Σε ρωτάω εγώ λοιπόν, είσαι ερωτευμένη. Χωρίς να έχω κάμερα μπροστά. Πες ότι δεν υπάρχει κάμερα. Η Άννα Βύση το λέει με πάθος. Δεν είναι ψέμα. Έχει φτιάξει ωραία μουσική παρέα.